Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χρήστος και σήμερα θα κάνουμε το απόλυτο crash test δύο εξαιρετικών μερισματικών ETFs τα οποία φαίνεται να έχουν αγαπήσει οι μερισματάκηδες εκεί έξω. Σε αυτό το βίντεο είχαμε δει την απόλυτη τιτανομαχία των 7 πιο δημοφιλών μερισματικών ETFs της αγοράς. Σήμερα θα αναλύσουμε σε μεγαλύτερο βάθος τα δύο καλύτερα. Εκείνα που είχαν φτάσει στον τελικό. Και ναι, μπορεί προσωπικά να μην τρελαίνομαι για τα μερίσματα και να προτιμώ ETFs που επανεπενδύουν τα μερίσματά τους για να μεγαλώνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται, όπως φυσικά κάνει το αγαπημένο μου VUAA, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα μερίσματα δεν είναι με διαφορά η καλύτερη μορφή παθητικού εισοδήματος εκεί έξω. Και γι' αυτό πολλοί επενδυτές θα κυνηγάνε. Επομένως, σήμερα θα συγκρίνουμε το Schwab US Dividend Equity ETF SHD με το JP Morgan Equity Premium Income JP. Αν και χρησιμοποιούν εντελώς διαφορετικούς στυλ στρατηγικές και έχουν έκθεση σε διαφορετικούς κλάδους της αγοράς, τόσο το SHD όσο και το JP έχουν γίνει από τα πιο αγαπημένα ETFs παγκοσμίως. Πάμε να τα δούμε μαζί αναλυτικά. Πριν προχωρήσουμε, αν τα βίντεο μου σας έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας και θέλετε να ξεκινήσει την επενδύτη με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σου λογαριασμό στη Freedom 24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Και φυσικά παίρνετε και μια μετοχή δώρο αξίας έως και 700 δολαρίων. Επιπλέον, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πάτε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και για να είμαστε όλοι καλυμμένοι, ας πέσει το καθιερωμένο disclaimer. Δεν είμαι επενδυτικός ή νομικός σύμβουλος. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο, δηλαδή τις απόψεις μου. Και σκοπό έχουν να σας ψυχαγωγήσουν. Μη λαμβάνετε επενδυτικές ή νομικές συμβουλές από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Κάντε πάντα τη δική σας έρευνα. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Και ποια θα ήταν καλύτερη αρχή από το να τσεκάρουμε σωστά και αναλυτικά τη διαφοροποίηση που έχει το κάθε ETF. Με απλά λόγια, πρέπει να δούμε ποιους κλάδους οικονομίας και ποιες εταιρείες ακολουθούν. Σημείωση εδώ, κάθε φορά πριν αγοράσουμε οποιοδήποτε ETF, θέλω να πιστεύω ότι όλοι βλέπουμε αναλυτικά πόσο καλά διαφοροποιημένο είναι. Δεν πάμε έτσι γιουρ για να αγοράσουμε οτιδήποτε ακολουθεί την τάδε αγορά. Οκ, συνεχίζουμε. Αρχικά, με μια πρώτη ματιά, το SHD βλέπουμε ότι εκτίθεται περισσότερο στους τομείς της βιομηχανίας, της υγείας και των οικονομικών. Μιλάμε δηλαδή για μετοχές αμυντικού χαρακτήρα ή αλλιώς εταιρείες που μένουν σχετικά ανθεκτικές στις κρίσεις των αγορών. Επίσης, πολύ σημαντικό εδώ είναι το ότι διατηρεί παρόμοια ποσοστά στους μεγαλύτερους κλάδους. Με αυτό ουσιαστικά εννοώ ότι από θέμα προστασίας, διαφοροποίησης, είναι άψογο. Φανταστείτε δηλαδή να έπεφτε ο κλάδος των βιομηχανιών και να είχε έκθεση σε αυτόν 40 ή 30%. Το ETF θα γνώριζε τρομερή πτώση. Αντιθέτως, με το 17%, ενώ και οι υπόλοιποι κλάδοι είναι περίπου στο ίδιο, σημαίνει πως προσφέρει προστασία από τις πτώσεις διαφόρων κλάδων. Καλά, ξεκινάμε. Από τις 104 εταιρείες τώρα που παρακολουθεί το SHD, μόλις οι 10 από αυτές κατέχουν το 41,28% του χαρτοφυλακίου. Με άλλα λόγια, το SHD επιλέγει να έχει μεγάλη έκθεση σε περιορισμένο αριθμό εταιριών. Αυτό σε πρώτο άκουσμα είναι αρνητικό. Γιατί όπως και με τους κλάδους, έτσι και με τις μεμονωμένες μετοχές, θέλουμε καμία να μην επηρεάζει πολύ τη συνολική μας απόδοση. Όμως το ερώτημα είναι σε τι εταιρείες έχει τόσο μεγάλη έκθεση το SHD. Και η απάντηση, σε μεγάλες αξιόπιστες και εδρεωμένες εταιρείες. Broadcom, Home Depot, Coca-Cola και Chevron. Κολοσσοί. Από την άλλη μεριά τώρα, το JP έχει λίγο διαφορετικό. Τακτική. Δίνει περισσότερη βάση στον τεχνολογικό τομέα. Όμως το χαρτοφυλάκιο του JP το βάρος δεν συγκεντρώνεται σε λίγες μόνο εταιρείες όπως το SHD. Από τις 133 εταιρείες του ETF, οι 10 κορυφαίες κατέχουν μόνο το 15,7% του χαρτοφυλακίου. Μιλάμε δηλαδή για ένα πιο διευρυμένο και πιο ισόποσα μοιρασμένο χαρτοφυλάκιο. Οι κολοσσοί της τεχνολογίας, Amazon και Microsoft, λιντάρουν φυσικά, ενώ Mastercard και Visa, που αγαπώ τόσο πολύ, παίζουν επίσης πολύ σημαντικό ρόλο στο συγκεκριμένο ETF. Ουσιαστικά πάντως και τα δύο ETFs είναι καλά διαφοροποιημένα, με το JP να έχει κερδίσει έτσι λίγο ελάχιστα σε αυτό το κομμάτι. Λογικό κατά την άποψή μου, μιας και παρακολουθεί κυρίως μετοχές τεχνολογίας, οι οποίες έχουν συχνά πολλά σκαμπανεβάσματα, οπότε τουλάχιστον δεν αφήνει καμία μεμονωμένη μετοχή να τα επηρεάσει όλα. Κλείσαμε λοιπόν το θέμα διαφοροποίησης, πάμε τώρα στο κόστος διαχείρισης. Το κόστος διαχείρισης ενός ETF ή αλλιώς Management Fee ή Expense Ratio είναι ουσιαστικά το συνολικό κόστος που υπάρχει για να λειτουργεί ένα ETF και εκφράζεται ως αναλογία επί του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του ETF. Αν δηλαδή ένα ETF έχει 1 εκατομμύριο ευρώ περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση και η ομάδα διαχείρισης χρεώνει 1000 ευρώ το χρόνο για να διαχειρίζεται το ETF, τότε το κόστος διαχείρισης του συγκεκριμένου ETF είναι 0,1%. Σημείωση, το Expense Ratio εκτός από την αμοιβή της ομάδας διαχείρισης περιλαμβάνει και λειτουργικά έξοδα όπως κόστη που προκύπτουν από κάθε συναλλαγή, κόστος διακράτησης,
ασφάλισης, ασφάλειες κλπ. Εδώ λοιπόν το ACHD έχει τεράστιο πλεονέκτημα με expense ratio μόλις 0,06%. Ένα από τα χαμηλότερα της αγοράς. Ο μέσος όρος αγοράς είναι γύρω στο 0,5%. Δηλαδή σχεδόν δεκαπλάσιο. Το JP από την άλλη έχει σημαντικά μεγαλύτερο κόστος διαχείρισης 0,35%. 7 φορές μεγαλύτερο από το ACHD. Γιατί όμως? Βλέπετε, το JP χρησιμοποιεί και covered calls options. Αυτή η στρατηγική είναι αρκετά πιο σύνθετη, παίρνει πολύ μεγαλύτερη ενασχόληση από την ομάδα διαχείρισης και δημιουργεί και περισσότερα λειτουργικά και φορολογικά έξοδα. Πάμε όμως να εξηγήσουμε λιγάκι τι είναι τα covered calls. Γιατί είδα πολλά ερωτηματικά να σχηματίζονται. Covered call είναι ένα συμβόλαιο μεταξύ ενός αγοραστή και ενός πολιτή που δίνει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση στον αγοραστή να αγοράσει μια συγκεκριμένη μετοχή σε μια προσυμφωνημένη τιμή σε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Με απλά λόγια, έστω ότι μια μετοχή αυτή τη στιγμή κοστίζει 100 ευρώ. Call option θεωρείται η μη δεσμευτική συμφωνία που μπορεί να κάνει ένας επενδυτής για να αγοράσει τη συγκεκριμένη μετοχή για παράδειγμα στα 110 ευρώ οποιαδήποτε στιγμή θέλει μέσα στο επόμενο δίμηνο. Το χρονικό διάστημα τίθεται κατά τη συμφωνία. Όταν κλείνονται τέτοιες συμφωνίες, ο πολιτής, δηλαδή αυτός που συμφωνεί να πουλήσει μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για 110 ευρώ, εισπράττει κάθε μήνα ένα fee, το λεγόμενο premium, το οποίο το πληρώνει ο αγοραστής είτε τηρήσει τελικά τη συμφωνία, δηλαδή αγοράσει τη μετοχή, είτε όχι. Είναι ουσιαστικά ένας τρόπος για τον πολιτή να εξασφαλίσει ένα εισόδημα. Να υπενθυμίσω πως έχουμε μιλήσει αποκλειστικά για το JP και πώς ακριβώς λειτουργεί όλο αυτό σε αυτό το βίντεο. Έχοντας δει λοιπόν όλα αυτά, ήρθε η ώρα να μπούμε λίγο σε βάθος και να δούμε ποιο ETF τελικά έχει τις πιο υποτιμημένες μετοχές. Γιατί εκεί κρύβεται και η μελλοντική απόδοση. Αυτό θα το κάνουμε χρησιμοποιώντας το δίκτυο EV προς EBITDA. Enterprise Value προς Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization. Δηλαδή αξία προς κέρδη προ-τόκων φόρων και αποσβέσεων. Ωχ, πάλι άρχισε τα κινέζικα, θα πείτε μερικοί. Μη μου ανησυχείτε, εξηγώ. Όπως και ο δείκτης PE, Price to Earnings, έτσι και ο EV προς EBITDA χρησιμοποιείται για να δείξει αν μια μετοχή είναι ευθυνή ή ακριβή, υποτιμημένη ή υπερτιμημένη. Πίσω στα ETFs μας, αν συγκρίνουμε τα αποτελέσματα του δείκτη που μόλις είπαμε για τρεις από τις μεγαλύτερες εταιρείες, τόσο του JP όσο και του ACHD, έχουμε το εξής. Οι μετοχές του JP έχουν enterprise value τουλάχιστον 20 φορές το EV προς EBITDA. Αντίθετα, οι μετοχές του ACHD κινούνται αρκετά πιο χαμηλά. Αυτό σημαίνει ότι το ACHD έχει σημαντικά πιο υποτιμημένες μετοχές από το JP. Και τα δύο σενάρια είναι τα εξής. Αν οι τεχνολογικές μετοχές του JP συνεχίσουν να είναι υψηλά, έχοντας αποδόσεις πολύ μεγαλύτερες από την υπόλοιπη αγορά, τότε η λογική λέει πως μάλλον θα τα πάει καλύτερα από το ACHD. Αν πάλι οι συνθήκες αγοράς επιδεινωθούν, το ACHD θα πάρει το πάνω χέρι. Γιατί οι εταιρείες του θα αντέξουν καλύτερα. Ειδικά αν ο ενεργειακός κλάδος πάρει τα πάνω του. Όπως αναλύσαμε και σε αυτό το βίντεο, ο OPEC Plus μειώνει την παραγωγή πετρελαίου προκειμένου να αυξήσει τη ζήτηση και άρα τις τιμές. Αν αυτό συνεχιστεί και σε συνδυασμό με τις προθέσεις της Βενεζουέλας να εισβάλλει στην πλούσια σε πετρέλαιο Γουιάννα, το σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας θα είναι τεράστιο. Εκεί πλέον ξέρουμε ποιο από τα δύο ETFs θα βγει κερδισμένο. Το ACHD. Από την άλλη, αν η πρόσφατη αύξηση ρεκόρ στην παραγωγή πετρελαίου από τη ΣΥΠΑ κρατήσει την τιμή του πετρελαίου σε φυσιολογικά επίπεδα και αν η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης συνεχίσει και το 2024, κάτι εξαιρετικά πιθανό, τότε το JP θα βρεθεί σε πλεονεκτική θέση. Άρα το JP versus ACHD γίνεται λίγο τεχνολογία versus βαριά βιομηχανία. Πάντα με βλέψεις στο παθητικό εισόδημα. Και αφού είπα παθητικό εισόδημα, πάμε να δούμε πώς συγκρίνονται τα δύο αυτά ETFs και σε επίπεδο μερισμάτων. Μερισματάκιδες, έφτασε η στιγμή που περιμένατε. Χωρίς πολλά πολλά, το ACHD έχει ετήσια μερισματική απόδοση 3,51%, ενώ το JP είναι πολύ πιο γενναιόδωρο με 8,37%. 8,37% μέρισμα. Αδιανόητο. Βέβαια, μπορεί το JP να έχει σημαντικά μεγαλύτερη μερισματική απόδοση, αλλά είναι καλό να λάβουμε υπόψη μας δύο πράγματα. Πρώτον, έχουν περάσει πολύ λίγα χρόνια από τη δημιουργία του το 2020, και δεύτερον, τα covered calls, όπως είπαμε λίγο πριν, δεν είναι σταθερά, με αποτέλεσμα να μην έχουμε και σταθερά μερίσματα. Από την άλλη, το ACHD παρουσιάζει μεγάλη συνέπεια στην αύξηση των μερισμάτων που δίνει. Γεγονός που το καθιστά μια πιο safe επιλογή. Από ετήσιο μέρισμα 0,87 δολάρια μετοχή το 2012, έφτασε στα 2,56 δολάρια το 2022 και ακόμα υψηλότερο το 2023. Μιλάμε για τριπλασιασμό του μερίσματος μέσα σε 10 μόνο χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι ο ρυθμός ετήσιας ανάπτυξης του ETF έφτασε στο 13,9% για το 2022. Μια εξαιρετική παθητική απόδοση. Φτάσαμε στο σημείο όπου νομίζετε ότι θα σας πω σε ποιο από τα δύο να επενδύσετε. Αλλά δεν πάει έτσι ακριβώς. Γιατί δεν υπάρχει μία απάντηση για το ποιο από τα δύο ETF αποτελεί καλύτερη επενδυτική επιλογή. Εξαρτάται απόλυτα από το επενδυτικό προφίλ του καθενός. Εάν μπορούμε να αντέξουμε υψηλότερα επίπεδα ρίσκου, μας αρέσουν τα λίγο πιο σύνθετα προϊόντα και πάνω απ' όλα πιστεύουμε στη τεχνολογία, τότε το JP είναι με διαφορά η καλύτερη επιλογή. Αν από την άλλη θέλουμε κάτι με πιο γερές βάσεις, που εστιάζει σε παραδοσιακές και βαρετές βιομηχανίες, πάντα με γνώμονα το μαθητικό εισόδημα, τότε το ACHD μας καλύπτει
απόλυτα. Και για όσου θέλουν να δουν βήμα-βήμα πώ ακριβώ επενδύουμε σε αυτά τα ETFs, η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Κάνουμε εγγραφή στη Freedom 24 μέσα από το link τη περιγραφή για μία δωρεάν μετοχή. Πάμε στο web terminal, γράφουμε JP ή SCHD, πατάμε αγορά και το έχουμε. Οπότε, αν θέλετε κι εσεί να χτίσετε το οικονομικό σα μέλλον με ασφάλεια, κάντε εγγραφή στη Freedom 24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πω χρησιμοποιείτε μία αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώ δωρεάν αυτό το κανάλι. Και φυσικά παίρνετε και μία μετοχή δώρο αξία ω και 700 δολαρίων. Και αν θέλετε να έχετε την άποψή μου για τι αγορέ κάθε πρωί στο inbox σα, κάντε εγγραφή στο newsletter μου μέσα από το σχετικό link που θα βρείτε στην περιγραφή. Πρόκειται για ανάλυση των αγορών που δεν ανεβαίνει ποτέ στο YouTube, οπότε ναι, κάντε εγγραφή στο newsletter, τζάμπα είναι. Τέλο, μην ξεχάσετε και το δεύτερο κανάλι μου, του Financial Greeks, εκεί ανεβαίνει η δεύτερη καθημερινή εκπομπή μου με ανάλυση των αγορών. Σα περιμένω. Σα ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σα βοήθησε και τα λέμε στο επόμενο.